Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα μαζί για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό που μας αφορά, που έρχεται στην επικαιρότητα περίπου κάθε Οκτώβρη μήνα. Είπε ο λόγος ο σοφός. Υπάρχουν 4 σπόροι. Αυτοί οι σπόροι προορίζονται για να ζήσουν για πάντα, αν και οι άνθρωποι δεν θα προτιμήσουν αυτό το πράγμα, θα δούμε. Ο πρώτος έπεσε στην πατημένη γη. Ένα σπόρος έπεσε σε γη που είναι πατημένη. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πατημένες γης. Μπορεί να πεις αυτός είναι πατημένη γη. Λοιπόν, ο ένας έπεσε εκεί. Ο δεύτερος επάνω σε πέτρα. Αυτός ο πατημένος δρόμος δεν μπορεί να φιλοξενήσει το σπόρο και ο σπόρος χάνεται. Στην πέτρα όμως που έπεσε, επειδή είχε λίγο χώμα η πέτρα, ο σπόρος βλάστησε για λίγο, όχι για πολύ, και την άλλη μέρα που έκαψε ο ήλιος, ο σπόρος ξεράθηκε. Δεν βλάστησε. Για λίγο βλάστησε. Ο τρίτος σπόρος έπεσε ανάμεσα σε φυτά, σαρκοφάγα φυτά, σε ζυζάνια, σε άσχημα φυτά, τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα παρά χαλάνε το σιτάρι δηλαδή. Και αυτός πνίγηκε. Ο τέταρτος σπόρος έπεσε στην καρδιά ενός αληθινού ανθρώπου, του οποίου αυτού η καρδιά του αληθινού ανθρώπου βλάστησε, έκανε το σπόρο να βλαστήσει και απέδωσε 30, 60 και 100 διαφορετικούς σπόρους. Και ρώτησαν οι μαθητές τη Σοφία, με σίγμα κεφαλαίο όμως, όχι όνομα γυναικός, αλλά καταλάβατε το ουσιαστικό. Ρώτησαν τη Σοφία, τι είναι αυτό που εννοείς με τους σπόρους, και απάντησε. Ο πρώτος σπόρος έπεσε σε έναν άνθρωπο που ήταν σαν πατημένος δρόμος, η καρδιά του, και ο λόγος αυτός χάθηκε. Ο σπόρος ήταν ο λόγος. Ο δεύτερος είχε πέτρινη καρδιά, και δεν ανθίζει τίποτα σε μια πέτρινη καρδιά. Και πάλι χαμένος πήγε ο λόγος που έσπηρε στην πέτρινη καρδιά. Ο τρίτος δεν είχε καν χρόνο να ακούσει το λόγο. Είχε συνεχώς φροντίδες και μέρημνες, οι οποίες δεν του επέτρεπαν να προσιλωθεί, να σκεφτεί, να ακούσει και να εννοήσει. Ο τέταρτος όμως έπεσε σε καρδιά αγνή, τίμια, ευαίσθητη και ευσυνείδητη. Και αυτός καλλιεργήθηκε, εφύτρωσε και έκανε ένα δέντρο, το οποίο θα μείνει στην αιωνιότητα και θα κάνει καρπούς. Άλλο δέντρο θα κάνει 30, άλλο 60, άλλο 100, ανάλογα με το τι είναι ο καθένας, έτσι. Θα διαβεί όμως αυτός ο σπόρος την αιωνιότητα. Αυτή ήταν η παραβολή του Ιησού προς τους μαθητές του. Οι μαθητές όμως δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν όλα αυτά και είπαν, «Κύριε, για εξήγησέ μας αυτή την παραβολή που είπες, αλλοίς αγράμματι,
Και ο Χριστός είπε, ακόμα και εσείς λέει δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Τι έγινε? Ο σπόρος λέει είναι ο λόγος του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που σπέρνει το λόγο αυτό. Και τον εσπέρνει σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά ο πρώτος, όπως είπαμε, ήταν πατημένος δρόμος, λέει, και ο σπόρος έπεσε, αλλά τα πουλιά που εννοεί τους δαίμονες, πήγαν και τον πήραν. Οι εχθροί του Λόγου του Θεού. Ο οποίος σου λένε, εν υπάρχει τώρα αυτά τα πράγματα, δεν είναι για μας, τώρα δεν είναι. Τα λέγαμε όταν είμαστε παιδιά στο δημοτικό, τώρα δεν ισχύουν αυτά. Και το θυμάστε, Ευαγγέλιο, το δημοτικό? Όχι, το θυμάμαι, λέει. Πώς δεν το θυμάμαι? Αν του κάνεις μια ερώτηση, δεν σου απαντάει, δεν ξέρει. Τι θυμάται? Νομίζει ότι ξέρει, αλλά δεν ξέρει. Πόσοι άνθρωποι νομίζουν ότι ξέρουν ένα πράγμα και δεν το ξέρουν. Νομίζουν ότι το ξέρουν. Ο δεύτερος σπόρος, που είναι ο λόγος του Θεού, όπως είπαμε, έπεσε ανάμεσα σε ζυζάνια. Τα ζυζάνια είναι αυτά που γίνονται δίπλα στα καλάφυτα και τα συμπνίγουνε. Και αν δεν τα βγάλει τα ζυζάνια, αν δεν καθαρίσει το χωράφι, δεν φυτρώνει ο σπόρος ο κανονικός. Θα βγάλει πάλι λίγα ζυζάνια, αλλά τα πολλά ζυζάνια τα έχει καθαρίσει. Ο τρίτος λοιπόν λόγος έπεσε ανάμεσα στα ζυζάνια. Ποια είναι τα ζυζάνια, εξηγεί. Είναι οι μέρημνες, λέει, του βίου. Τι θα κάνω με εκείνο το θέμα? Πού θα τοποθετήσω τα χρήματά μου? Αύριο θα έρθει κάποιος και θα μου ζητήσει χρήματα και πρέπει να τα διευθετήσω. Έχω τα παιδιά που κάνουν το ίδιο και το άλλο και το άλλο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να τα καταφέρει και να έχει και μέρημνες, αλλά και να ακούει το Λόγο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος συμπνίγεται από τις μέρημνες, είτε επειδή φταίει ο ίδιος, είτε επειδή το περιβάλλον του δεν τον αφήνει και δεν έχει τη δύναμη να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία του περιβάλλοντος. Και έτσι μοιραία καταντάει στο να μην μπορεί να ακούσει, να εννοήσει και να εφαρμόσει στο τέλος το Λόγο του Θεού, που είναι ο τρίτος, τέταρτος σπόρος. Και τώρα είναι ο τέταρτος σπόρος. Αυτός πέφτει σε μια καρδιά ανθρώπου, στην ψυχή ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να τον εκρατήσει το σπόρο και τον ανθίζει, τον πολλαπλασιάζει. Τον εδέχεται, τον ασπάζεται, τον πιστεύει το Λόγο του Θεού και τον ακολουθεί και ανάλογα καρποφορεί στη ζωή του. Άλλος 30, λένε ότι είναι οι λαϊκοί, ξέρω εγώ, που βγάζουν 30 σπόρους ο ένας, γιατί το σιρτάρι σαπίζει, αλλά από το σάπιο σιρτάρι ξεπηδούν καινούργιοι σπόροι, καινούργια ζωή. Και το παρομοιάζουν μερικοί πατέρες της Εκκλησίας με το θάνατο, που όταν πεθαίνει κανείς, γεννιέται στην άλλη ζωή, μπορεί τελειότερος, μπορεί χειρότερος, αλλά πάντως διαφορετικός από αυτή τη ζωή. Ευελπιστούμε όλοι εκεί που θα πάμε να είναι καλύτερα από ό,τι εδώ. Αυτός ο σπόρος, λένε μερικοί, ότι δείχνει ότι το 1/4 των ανθρώπων είναι σε θέση να ακούσουν και να αφομοιώσουν και να προοδεύσουν πνευματικά. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι το 1/4, μπορεί να είναι και περισσότερο. Κάποιος Άγιος, φίλος του πατέρα Πορφυρίου, που έγραψε ένα μικρό βιβλίο, λέει πως από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, τα 4 θα σωθούν. Τα 4 δέκατα δηλαδή. Τα 2/5, ας το πούμε έτσι. Θα σωθούν. Όχι η μισή, λίγο λιγότερο από τους μισούς. Αυτό εμείς μπορούμε να το δούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το φτάσουμε. Λέμε, πάει. Χαμένοι όλοι πάμε. Αλλά ο Θεός δεν θα αφήσει τον κόσμο του, δεν θα αφήσει τους ανθρώπους, δεν θα αφήσει τα παιδιά του
να χαθούν, αν είναι καλοπροαίρετα, κάποτε θα γυρίσουν, θα τον ασπαστούν, θα ακολουθήσουν έστω και σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί έχουμε άλλη παραβολή, το έχουμε πει παλιά, η οποία λέει ότι πήρε εργάτες. Το πρωί σημαίνει ότι πήρε εργάτες στην άνθηση της ηλικίας του ο Θεός. Δηλαδή, πήγανε στο Θεό άνθρωποι που ήταν 20 χρονών, 15 χρονών, 12, 10. Μετά ξαναπήρε άλλους εργάτες, οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι, είναι 30-40 χρονών. Και στο τέλος παίρνει και εργάτες οι οποίοι δουλεύουν 2 ώρες, δηλαδή είναι 60, 70 και 80 χρονών. Θα τους δεχθεί όλους ο Θεός και τους αμείψει όλους. Μην σας φαίνεται περίεργο, το ίδιο το Ευαγγέλιο μας το λέει αυτό. Επομένως, δεν μπορούμε να κρίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος και η ψυχή του και πώς θα αντιδράσει και πότε θα ασπαστεί το Θεό και θα γυρίσει προς τη ζωή την αιώνια και θα γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος καλλιεργεί το Λόγο του Θεού, τον ασπάζεται, τον καλλιεργεί και τον εφέρνει σε αποτέλεσμα μεγάλο. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Ούτε για τον εαυτό μας δεν ξέρουμε. Και αν πάρουμε τα παραδείγματα των Αγίων, τι λένε οι Άγιοι, είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, λένε. Από μετριοφροσύνη το λένε. Από διείσδυση μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο και βλέπουν την ψυχή μέσα στο βάθος, τι είναι ο άνθρωπος. Εμείς μπορούμε να δούμε την κακία μας, μπορούμε να δούμε την εκδικητικότητά μας, όταν λέμε θα το βρει από το Θεό. Αυτό τι σημαίνει. Εκδικητικότητα σημαίνει. Δεν είναι καλό να πούμε θα το βρει από το Θεό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να του βγάλω το μάτι, να σου το βγάλει ο Θεός. Είδατε πόσα σφάλματα κάνουμε στη σκέψη μας και στην αντίληψή μας όσον αφορά τα πνευματικά. Πολλά σφάλματα. Εκατοντάδες και χιλιάδες σφάλματα κάνουμε. Και καθημερινά κάνουμε σφάλματα. Δεν μπορεί, λέει, η νεκρόση μας ακολουθία να ζήσει άνθρωπος για λίγο, μια μέρα και να μην αμαρτήσει. Αλλά αλλού λέει και σε μια μέρα μπορεί να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, όπως ο ληστής. Έχουμε ένα παράδειγμα του ληστή που σε μερικές ώρες στη Σταύρωση του Χριστού κέρδισε τη βασιλεία του με το να πει: Θυμήσουμε και εμένα, Κύριε, στη βασιλεία σου. Όλα αυτά παράξενα φαίνονται σε έναν κοσμικό άνθρωπο που δεν έχει διαβάσει και δεν ξέρει τα πράγματα. Και λέει: Μα πώς έγινε αυτό. Μα είχε σκοτώσει, λέει ο ληστής, είχε κλέψει, είχε βιάσει, είχε κάνει χίλια δυο. Πώς στο τέλος, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος ξυλαιώθηκε. Όντως, είναι τα μυστήρια του Θεού. Δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε στα μυστήρια του Θεού. Και αν δεν μας το έλεγε εμάς, η αποκάλυψη του Θεού, τα Ευαγγέλια δηλαδή, δεν θα λέγαμε ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο κακούργος, μπήκε στον παράδεισο. Θα τον είχαμε καταδικασμένο, δηλαδή 100%. Αλλά ο Θεός έχει άλλη γνώμη. Αλλιώς αντιλαμβάνεται τη ζωή ο Θεός και αλλιώς εμείς. Άγνωσης οι βουλές του Θεού, λέει κάποιος ψαλμός. Ο τέταρτος λοιπόν είναι αυτός που είναι άξιος και με την αγνότητα, την τιμιότητα και την ευαισθησία της ψυχής καλλιεργεί το σπόρο του Θεού, αξιοποιεί αυτά που ακούει από το Ευαγγέλιο, τα κάνει πράξη και θησαυρίζει θησαυρό στον ουρανό και όχι στη γη. Λέει, μη θησαυρίζετε θησαυρού στον ουρανό, όπου εσείς και οι βρώσεις, εσείς είναι τα ζουζούνια που τρώνε τα υφάσματα, έτσι, ο σκόρος. Λέγεται εσείς στα αρχαία. Θα σου φάει τα ρούχα σιγά σιγά. Αυτός ο σκόρος ή οτιδήποτε άλλο. Θα παλιώσουν τα ρούχα. Γιατί θησαυρίζεις και κάνεις κουστούμια για να τα φάει ο σκόρος. Μη θησαυρίζετε, λέει, στη γη, να θησαυρίζετε στον ουρανό. Και πώς θησαυρίζεις στον ουρανό? Με πράξεις εντιμότητος, με πράξεις καλές και φιλάνθρωπες. Τότε ο θησαυρός σου βρίσκεται στους ουρανούς και δεν θησαυρίζει στη γη, όπου οι θησαυροί δεν μένουν, ούτε τα λεφτά κρατιώνται για πάντα στους ανθρώπους και βλέπουμε φτωχούς και τα χάνουν και πλούσιους και γίνονται
μέσα σε με λίγο χρονικό διάστημα οι φτωχοί γίνονται πλούσιοι και πλούσιοι φτωχοί. Έρχονται τα πάνω κάτω δηλαδή. Αυτή λοιπόν ήταν η παραβολή του Ιησού που λέγεται η παραβολή του Σποραίος. Και αρχίζει τον Οκτώβρη με την αλλαγή ας πούμε του εκκλησιαστικού έτους. Από το Σεπτέμβριο αρχίζει ο καινούριος χρόνος για την Εκκλησία. Έτσι κάνανε και οι παλιοί δηλαδή. Μετά το μετατοπίσαν Ιανουάριος και λοιπά, το χειμώνα. Το φθινόπωρο είχαν την πρώτη μέρα του χρόνου, παλιά. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό θέμα δηλαδή, το οποίο μας πληροφορεί πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, όχι όπως σκέπτονται οι κοσμικοί άνθρωποι, αλλά όπως σκέπτονται αυτοί που είναι πληροφορημένοι από το Ευαγγέλιο του Θεού και σκέπτονται διαφορετικά. Η σοφία του Ευαγγελίου λέει μορία φαίνεται στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι για τους Έλληνες είναι μορία η Σταύρος του Χριστού. Ένας σταυρωμένος Θεός, πού ακούστηκε αυτό. Ένας βασιλιάς που σταυρώθηκε και τον εμπιστεύεται. Ναι, σταυρώθηκε, αλλά αναστήθηκε αυτός ο βασιλιάς όπως δεν αναστήθηκε κανένας άλλος βασιλιάς. Κανένας άλλος βασιλιάς στον κόσμο δεν αναστήθηκε, κανένας άνθρωπος δεν αναστήθηκε. Παρά αυτούς που αναστήσανε μερικοί Άγιοι και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέστησε, όπως ξέρουμε, τρεις. Το παιδί στην Αΐν, το κορίτσι του Ιαΐρου και το Λάζαρο. Αλλά η τέταρτη Ανάσταση ήταν η δική του, η οποία έκλεισε την ιστορία και αρχίσαμε από το μηδέν να μετράμε. Ο Χριστός είναι ο άξονας της ζωής. Κάποιος λέει, δεν ξέρω αν θρησκεία είχε, μουσουλμάνος μάλλον, λέει και τι παραπάνω έχετε εσείς από εμάς, ξέρω εγώ κλπ. Και ο γέροντας από το Άγιον Όρος, ο Σοφός, ας πούμε, του είπε, λέει, εσύ από πού μετράς, λέει, την ημερομηνία, από πού τη μετράς. Λέει 2000 χρόνια. Ναι, 2000 χρόνια. 2000 μετά Χριστόν. Αλλά λέει ναι, λέει σωστά, λέει, μετράμε μετά Χριστόν. Βλέπεις. Δηλαδή και από εκεί μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται, πώς αξιολόγησε η ανθρωπότητα, που δεν μετράει μετά το Μωαμέθ, μετά τον Πλάτωνα ή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως μετράγανε παλιά τις Ολυμπιάδες. Διότι παλιά μετράγανε τις Ολυμπιάδες, έτσι ήταν τα χρόνια τότε. Ημερομηνίες. Μετά Χριστόν όμως. Αρχίζει από το μηδέν η ημερομηνία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έδωσε ένα τέλος στον παλαιό κόσμο και τα έκανε όλα καινούργια. Και αν μερικοί το βλέπουν, αυτό είναι στην αντίληψη του κάθε ανθρώπου. Δεν αντιλαμβάνονται τι έγινε τότε, τι κοσμογονία έγινε με την Ανάσταση του Χριστού και με την εξάπλωση του χριστιανισμού, ο οποίος επικρατεί τώρα εδώ και 2000 χρόνια. Αυτά είχαμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε και πάλι και έχει ο Θεός για την άλλη φορά που θα βρεθούμε μαζί κάτι να πούμε έτσι που να μας κεντρίζει κάπως την περιέργειά μας στα πνευματικά πάντα θέματα διότι άλλη περιέργεια δεν ξέρω πώς και πώς την αισθάνεται ο καθένας την περιέργεια αυτή. Αλλά χρειάζεται να έχουμε την περιέργεια στα πνευματικά. Αυτή είναι η καλή περιέργεια. Αυτός είναι ο καλός περίεργος τρόπος να ζει κανείς, να μαθαίνει συνεχώς τα πνευματικά και να ζει σε μια άλλη κατάσταση, διότι όπως βλέπουμε η κατάσταση στη γη δεν ικανοποιεί τις ψυχές των ανθρώπων. Όλοι έχουμε παράπονα από τι γίνεται, τους πολέμους αυτά, το ένα, το άλλο, σε κάθε κράτος, τους αργιούς των κρατών και αυτά λοιπά, δεν είναι ευχαριστημένοι. Αλλά κανείς όταν φτάσει στον Χριστό, τότε πια σταματάει η δυσαρέσκειά του και βρίσκει τη λύτρωση και αγαπάει τον Χριστό και λυτρώνει την ψυχή του και με την αγάπη του Χριστού ζει πολύ ευτυχέστερα και καλύτερα από ό,τι ζούσε προ-Χριστού ζωή, την προ-Χριστού ζωή. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή που πάλι θα είμαστε μαζί αν θέλει ο Θεός και θα μιλήσουμε για τα θέματα που μας πάσα απασχολούν. Χαίρετε, χαίρετε, εν Κυρίω πάντα.